Σκέφτομαι να γράψω και βιβλίο, ε. Θα το λένε «Το βάρος του leader». Θέλω να επιτυπώσω την ευθύνη του να είσαι leader. Με δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να πάρεις. Τι λες τώρα, ρε. Θυμάμαι μια φορά. Σπεράκι Παυρόπουλε, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Απόσχεσαι και τον Clint Eastwood. Να κάνω εγώ τον άσχημο. Τον Clint Eastwood, Τάκη Παυρόπουλο και τον Λίβα Γκλή, Φίλιππο Φιλιππακόπουλο. Που σκοτώνεις άνθρωπο όταν κουμπώνεις το πουκάμισό σου με το κουμπί στα 5 μέτρα. Η Δέσποινα, αυτό το μυξιάρικο πλάσμα, βγάζει με την όλη παρουσία της την καταβολή της από τα προάστια της Αθήνας που κατάγεται. Μουσίτσα, ξέκολο. Ο Νίκος τι να πω. Νίκο, μήπως ήσουν αυτός που ξεκίνησε τα επεισόδια μεταξύ Αλβανών και Πακιστανών στο Σύνταγμα, ε? Και τους βλέπετε, γελάνε τα βόδια. Πάνε να μου σπάσουν τα νεύρα, οι πανάσχετοι, οι πανηλήθοι, οι στούρνοι Καρίας, για να θυμηθώ και τις ευθυμογραφικές μου καταβολές. Μωρέ, στον ταχυδρόμο έγραφα στα καλύτερά του και κάθομαι με εσάς τέτοι μέρες πρωτοχρονιάς να παίζω μαζί σας. Αλλά θα μαρτυρήσετε γι' αυτό. Θα φτύσετε αίμα. Ξεχάστε το παιχνίδι που έκανα την Τρίτη με τους τοπιούς και μας τα χαχαχού και χαχαχά. Ήταν για ξεκάρφωμα. Εσάς θα σας καρφώσω. Σε λίγο. Και θα χάσετε μικρή στούρνη της καθημερινότητας. Γιατί το υποσχέθηκα στον εαυτό μου αυτή την πρωτοχρονιά. Σε λίγο. Και όσοι τα έκαναν πάνω τους μπορούν να πάνε στην τουαλέτα. Και να τραβήξετε και το καζανάκι, ε. Ανάγωγοι. Πολύ σύντομα στη συχνότητα του Alter. Και πιο συγκεκριμένα, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τη βραδιά σα το Alter. Χου! Α, καλή επιτυχία λοιπόν. Αυτή είναι δεδομένη η κούκλα μου. Και πρέπει να ξέρει, είναι ο τέταρτος κύκλος εκπομπής μου. Τα ζώα μου αργά. Και η επιτυχία των προηγούμενων κύκλων έτσι προδεκάζει και την επιτυχία αυτού του κύκλου, έτσι. Αλήθεια, πείτε μας για το Big Brother, μια και έχουμε τη χαρά και την ευκαιρία να είστε μαζί μας. Κοίταξε, πρέπει να σου πω ότι το Big Brother πρόκειται για ένα προϊόν κατώτατης υποστάθμης. Το έχω παρακολουθήσει ελάχιστα, σχεδόν καθόλου. Πρόκειται για ένα υποπροϊόν που προσβάλλει τον θεατή. Ενώ θυμάστε άλλα τηλεπαιχνίδια που έκανα, όπως προσφάτως το Bingo το 1967. Που είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που αργότερα έγινε και σοκολάτα. Σούπερ Μπίνγκο! Και χαίρομαι ιδιαίτερα και για Ζαχαροπούλου που οι νέοι μας έδειξαν ευαισθησία και στην νομική γιαούρτωσαν αυτούς που ο Μικρούτσικος απεκάλεσε μικρούς ήρωες της καθημερινότητας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαστοράκη. Δεν θα έχετε αντίρρηση, πιστεύω, να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον καθηγητή κύριο Κώστας.